Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Πάμε μια γρήγορη βόλτα στο κέντρο γιατί από το πρωί είχαμε τι γινόταν από το πρωί. Προβλήματα, κάποιες αριθμίες είναι με στην φανάρια. Στην Βασιλής Σοφίας γενικότερα υπήρχε ένα κομμάτι από το Χίλτον μέχρι που έφτανε στην Αλεξάνδρας. Εκεί είχαμε κάποια κλεισμένους δρόμους. Στις μεγάλες διασταυρώσεις, στο Χίλτον και στην Κηφισίας και Αλεξάνδρας, είχαν μπει κορδέλες της τροχέας, είχε σταματήσει η τροχέα και δεν άφηνε τη διέλευση να διασχίσει στην ουσία την Κηφισίας και τη Βασιλή Σοφία. Δεξιά, όπως βλέπετε στην οθόνη σας εδώ, όπως κοιτάμε εμείς δεξιά. Είναι Κηφισίας και Αλεξάνδρας. Ναι, εδώ βλέπετε έχει ανοίξει. Έφυγαν οι κορδέλες, η κυκλοφορία δεν εξέχεται κανονικά από ό,τι φαίνεται. Μετροχονόμο. Με το ποτελιάρισμά της, με όλα. Μετροχονόμο γιατί δεν έχει φανάρια από ό,τι μας ενημερώνουν. Πάμε τώρα και στο Χίλτον όμως. Τι γίνεται, ο Λευτέρης ο αναγνώστου, για να δούμε. Καλημέρα. Να σας πω ότι μέχρι στιγμής οι κορδέλες της αστυνομίας έχουν βγει. Ο λόγος που τις βάλαν είναι ότι περνάνε πάρα πολλά αυτοκίνητα και μέχρι να μπορέσουν να ρυθμίσουν την κυκλοφορία με τους τροχονόμους θεώρησαν ότι είναι επικίνδυνο. Αυτό που μας είπε ένας τροχονόμος που ρωτήσαμε είναι ότι η βλάβη αυτή υπάρχει αρκετή ώρα. Σκεφτείτε ότι αλλάξανε οι βάρδιες, τώρα ήρθαν οι πρωινοί τροχονόμοι και ρυθμίζουν την κυκλοφορία. Αναμένουμε τώρα να φτιαχτούν τα φανάρια και να αποκατασταθεί κανονικά η κυκλοφορία χωρίς να είναι αναγκαία η παρουσία των τροχονόμων. Για να αλλάξουν βάρδια σημαίνει ότι είναι αρκετές ώρες αυτή η βλάβη και δεν έχει αποκατασταθεί. Εγώ πέρασα 5 ώρα από εκεί. 5 ώρα και βάζαν τις κορδέλες. Είχαν μπει κορδέλες ήδη. Ναι. Αυτό σημαίνει ότι προφανώς τα φανάρια δεν λειτουργούν. Γιατί δεν λειτουργούν, πρέπει να το πάθουμε αυτό. Ναι, μας πούνε. Γιατί είναι σε κεντρικές αρτηρίες. Ναι, ναι. Γιατί χάλασαν τα φανάρια στις πιο κεντρικές αρτηρίες της πόλης τώρα. Γιατί. Ναι, έλατε. Γιατί λοιπόν. Και θα παραμείνει η τροχέα εκεί. Παραμένεις και εσύ, Λευτέρη μου, και μας ενημερώνεις για το αν υπάρξει κάποια άλλη εξέλιξη. Αυτό θα δημιουργήσει μεγάλα προβλήματα στην κυκλοφορία στην πόλη. Εν τω μεταξύ, σκεφτείτε ότι μπορεί να βρέχει κιόλας. Ναι. Γενικότερα. Τέλος πάντων, να σε ρωτήσω κάτι. Πού είναι το κράτος? Πού είναι το κράτος? Μέχρι τώρα την τροχέα βλέπω μόνο εγώ. Την Αναστασία Σταματοπούλου και την Ελευθερία Αναγνώστου. Αυτού βλέπω Λευτέρη, εγώ. Μην σύντονη στην κυκλοφορία. Στη θέση σου εσύ. Και κυρίως. Λευτέρη, μην αποσυντονίσεις την κυκλοφορία εσύ. Αυτό θέλουμε. Εντάξει. Μην την αποσυντονίσεις. Μην όπως είσαι. Η Αναστασία την αποσυντονίζει σίγουρα. Γι' αυτό. Συνέχισε το καλό ρεπορτάζ. Ναι. Εσύ να είσαι προσινής, σε παρακαλώ. Συνεχίζει το ρεπορτάζ. Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα. Θα επανέλθουμε πριν να μάθουμε τι έχει γίνει με τα φανάρια, όντως. Γιατί ενημερωνόμαστε ότι έχει και σε άλλα σημεία πρόβλημα με τα φανάρια. Να το δούμε. Είναι και μέρες Πολυτεχνείου τώρα, τι λέω εγώ, αλλά. Γενικώς, ας το έχουμε το νου μας, συχνά και γιορτασμοί από. Για τα μέτρα και τα αυξημένα μέτρα. Για τα αυξημένα μέτρα. Και που παρκάρουμε και τα λοιπά. Θα έχετε ειδοποίηση από την τροχέα, αλλά σιγά σιγά πρέπει να το ξέρετε. Ναι.